Ταξιδεύουμε συχνά, πολύ συχνά. Ναι, είμαστε αρκετά τυχεροί και πολλές φορές κοιταζόμαστε απλά και καταλαβαινόμαστε. Σαν να λέμε μη μιλάς, απλά απόλαυσέ το. Αλλάζουμε αεροπλάνα, αεροδρόμια και χώρες και ξέρουμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι το ταξίδι. Αυτό το ταξίδι μας έφερε και στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, όπου για να βγάλεις άκρη με το μετρό και να φτάσεις από το αεροδρόμιο στο διαμέρισμα που θα μέναμε, θέλει δουλίτσα. Πάμε στο JR Line. Πλάκα είχαμε. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Honey, I'm home. Το διαμέρισμα που έλεγε ότι είναι καλύτερο από το hostel. Σάκη, πολύ καλό το δωμάτιο. Για τα λεφτά που δίνουμε για το κέντρο του Τόκιο είναι καλούσικο. Να ρε φίλε, να. Ένας, δύο, τρεις, ο τέταρτος δεν καταλάβει θα γυμηθεί. Ω, τι κόβεται. Θέλω. Εντάξει. Έλα, μάγκες. Θα λέμε βροή, έτσι. Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει με ιαπωνέζικη τεχνολογία και την περιοχή της Ακιχαμπάρα. We are from Greece. Oh, Grecia. Grecia, Grecia, Grecia. What do you know from Greece? Onassis. Onassis. Yeah. From movie. Movie. Movie and Jacqueline Kennedy. Jackie Kennedy. Good, huh? Good. Okay. Which one is the best Japanese player, football player? Nakata? No, Honda. Honda, μεγάλος παίκτης. Japan goes to World Cup in Brazil. We play together, Japan, Greece, against in World Cup. Yeah. Same group. Greece 4, 0 Japan. Yeah. No, 5-0 Greek. 5-5 Greek. Εδώ είμαστε. Φτάσαμε στην Ακιχαμπάρα. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο του Τόκιο στο οποίο μπορείς να βρεις ό,τι ηλεκτρονικό γκατζετάκι θέλεις. Έχει πάρα πολλά sex shop, κυρίως με αυτά εδώ τα μάγκα και τα περίεργα που γουστάρουν αυτοί οι Ιαπωνέζοι εδώ πέρα. Ο Σάκης οποία... δηλαδή, ο Σάκης. Ωραία, τα μάγκα! Πλάκα κάνεις! Τι λες τώρα! Ηλεκτρονικά δικό. Οι Ιάπωνες έχουν τα ηλεκτρονικά μέσα τους. Είναι μέρος της καθημερινότητάς τους και είναι και βασικός τρόπος διασκέδασης. Δηλαδή, εκεί που μπήκαμε, έβλεπες ανθρώπους με τα σακάκια κανονικά, τα κουστούμια τους να έχουν φύγει από τη δουλειά και να κάνουν. Έτσι!
σύστημα ο Γιώργος. Ε, τώρα φίλε, σε ξεφτύλισα. Όχι, δεν σύστημα, δεν είναι τεχνίτης, τεχνίτης. Να κατέβεις οι αγώνες, αδερφέ, το έχεις. Έχει μία σημαδούρα εδώ πέρα πάνω εδώ που κατουράς. Κατουράς εδώ και... Κερδίζεις. Κατουρίστε και κερδίστε. Θα προπονηθώ και θα επανέλθω. Fair play δεν λέγεται αυτό. Το είναι τόσο, το είναι τέτοιο. Σάκη, το ρούβιξε στο ηλεκτρονικό. Γλου, 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 γλου. Σάκη, λούζα. Μετά από αυτήν την τιτανομαχία, μας άνοιξε η όρεξη και μπήκαμε στο πρώτο μαγαζί που βρήκαμε μπροστά μας. Είναι όλα ηλεκτρονικά εδώ. Ευχαριστώ. Εκεί λοιπόν μπορεί να βρεις πολλά περίεργα, χρήσιμα αλλά και άχρηστα αντικείμενα. Το μόνο που χρειάζεται είναι όρεξη για να μπαινοβγαίνεις στα διάφορα μαγαζιά. Δες κάτι γκατζετάκια που έχει κάτι κάμερες εδώ, δες. Καμερούλα. Μίνι. 1200 MP. 1200 MP. Δες το χέρι σου, δες την οθόνη. Μπράβο. Ρε φίλε, τι θέρμα έχω. Ωραίο παιδί. Δεν νομίζω. Τσίτα φίλε, εδώ δες. Τι τσίτα ρε. Εδώ έχω βγάλει ένα σπυράκι. Okay. Για σκάστο να δούμε τι θα γίνει. Δες τι γίνεται μέσα. Εντάξει, σκορπιά διαδηλώσεις. Αυτοί εδώ θα κάνουν εδώ ντου. Αυτές είναι οι δικές μου τρίχες, οκ. Περίμενα να δούμε τις δικές σου. Αδερφέ. Έλα. Κοίτα να βρεις γυναίκα, φίλε, τώρα που έχεις μαλλιά. Τι. Δεν σε βλέπω καλά. Βλέπεις τις άσπρες σου τρίχες εδώ. Φίλε, υπάρχει μια παροιμία για τις άσπρες τρίχες. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα στο Γιοργή. Μαλλί μπαμπάκι. Τι? Παπάκι φαρμάκι. Power Ranger. Amigo, arigato, arigato. Pokémon. Και βγαίνουμε που λες εκεί από τα καταστήματα με τα ηλεκτρονικά και βλέπω ένα τύπο που μας τραβάει με την κάμερα. Του μιλάμε λίγο, όχι συνήθως ρε παιδί μου, και καταλήγουμε φίλοι. Πάμε, μου λέει, να πιούμε καφέ. Βρεθήκαμε, περπατάμε, μας έγραφε αυτός με την κάμερα, το γράφαμε εμείς με την κάμερα. Στο τέλος δεν καταλάβαμε πώς έκανε και αυτός καμία εκπομπή. Θα μας πάει ο Σάντα που μόλις γνωρίσαμε πριν με δευτερόλεπτα. Όχι ο Σάντα, ο Σάντα Κλάους. Σε ένα made καφέ. Made καφέ. French? Where are you? No French, no French. Italian? No Italian? More. Spanish? Español. No España, no español. Portugal? Ah, Portugal. No, no Portugal. Míkonos. Míkonos. Míkonos? Míkonos.
Yeah, baby, Mykonos. Santorini. 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 Eurocup. 2004. Παναγιώτης Κονέ. Αριστείας. Καραγκούνης. Σαμαράς. 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 Παρθενώνα. Παρθενώνας. Λευκός Πύργος. Παρθενώνα. Παρθενώνα. Σπίγια είναι. Νο Παρθενώνα. Παρθενώνας. Ο Παρθενώνας και ο Μαδριτήργος. Γκρίς. We are from Greece. Γκρίς. 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 Γκρίσια. 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 Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά made καφέ της Ιαπωνίας. Made καφέ, τι εννοείς made καφέ. Made είναι αυτές που είναι ντυμένες έτσι. Nagisa. Can you sit here for a second? So, what is this place like? Why are you dressed like that? Like, it's actually this shop is like made latte shop. They also have a drugstore as well. Yeah. And they also have the costumes are really cute, isn't it? And this shop is kind of, they also have a food. You can also drink the alcohol as well. Why is that girl sitting over there for the last 30 minutes? Oh, like every single girl is writing the smoke photos. Let's go check it. We can call a girl and she can come and sit here. And yeah, but that would cost like 500 yen. They're also like writing like pictures and stuff. What's she writing? The decorations on the photo. What photo? Like girls' photos. So you choose your wager? Yeah. One photo, 1,000 yen. Do you have a photo? Yeah, I have a photo of me. Okay, hold on. Yeah? And then I'm going to draw the picture. Let me get this straight. People come here at this cafe. Yeah. They pay money so you can draw this picture of you and give it to them. Mm-hmm. Exactly. Why would you buy the picture? Why people take, like, get the photos. Yeah. So they like you? Yeah, some people and so, say yeah, like, they like me say, okay, I need your pictures. It's like this, mm-hmm. So we try to understand. So the things that the girls do here is that they're going to survey. Yeah, they sing, serve. Serve, singing, dancing. I don't see anybody dancing. Come on! She did it. Nah. She did it. I seen it. I don't know. It's so look. Yeah. Are we look similar? I think you're better in the photo. Anyone please coffee for Sandra? Do it strong. Milk, strong milk. Δεν είμαι καλά, έχω τέτοια σήμερα, θα νοσηλώσω. Milk, but strong. Okay. Θα βάλεις πολύ γάλα μας. Δυνατό, το hot milk το δυνατό είναι αυτό, strong. 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 Αυτό θα πάρω, δεν είμαι καλά. Μέλι. Honey. Honey. Τα ρίξα στα σκληρά. Θα πιω μία κούπα γάλα, δεν είμαι καλά. Δεν κατάλαβε κανένας μας γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται σε εκείνο το τραπέζι και πληρώνουν λεφτά σε μία σερβιτόρα ντυμένη καθαρίστρια να τους ζωγραφίσει μία φωτογραφία της, να την πάρουν και να φύγουν. Τι να πει κανείς. Μιχάκ. Γκαρντάς είσαι, γκαρντάς είσαι. Γκρούχαν, γκρούχαν. Thank you very much. Thank you so much. Αφήνοντας πίσω μας τον καλό κύριο και το περίεργο καφέ, πήραμε την επιστροφή για το διαμέρισμα. Για λιγάκι ξεκούραση. Η επόμενη μέρα ξεκίνησε μέσα στην κίνηση της Μεγαλούπολης. Το Τόκιο, όπως κάθε αστικό κέντρο που σέβεται τον εαυτό του, μπορεί να σε κρατήσει για ώρες μέσα στους δρόμους του, ακόμα και για μικρές αποστάσεις. Με
Μετά από ώρα λοιπόν, φτάσαμε δίπλα στον ποταμό Σουμίντα που διασχίζει την πόλη για να συναντήσουμε κάποιον ιδιαίτερο φίλο μας. Είμαστε ρε φίλε, γιατί είναι γνωστή η Ιαπωνία? Για τους σαμουράι, τους νίντζα, τις γκέισες. Γιατί είναι γνωστή η Βραζιλία? Για το ποδόσφαιρο. Stop. Εδώ λοιπόν, στην Ιαπωνία, υπάρχει ένας Ιάπωνας. Που μιλάει βραζιλιάνικα. Όχι. Χορεύει σάμπα. Χορεύει σάμπα, ρε φίλε, το βρήκες. Υπάρχει ένας Ιάπωνας, ο οποίος κάνει ποδοσφαιρικά κόλπα, ναι, καλύτερα από οποιονδήποτε στον πλανήτη. Τι λες τώρα. Ναι. I'm 22 years old. 2012年にイタリアで行われたレッドブルストリートスタイルでワールドチャンピオンになったのが自分の一番の成績です。Tokuda. Hi. Tokuda. What's up, man? High five. Hi. This is Jordan. This is Jordan. Nice to meet you. And I'm nice Sakis. Someone told us that you can do stuff with ball. Is it yes. true? Not yes. so good like Sakis, but yeah. I have to tell you that in Europe. Yes. I am the best football player in Europe. Yeah. See, like one, two. See, like, can you do two? One, two. Oh, ah, you're good. Yeah, yeah, yeah. Sorry, to me. Τον είδες, τον είδες, τον sorry, I started 7 years ago, just football. Yes. A normal football? Normal football. Then, 13 years old, juggling, like this. Yeah. Goal! Goal! You're a student? Yes. Where do you study? Economic. Economy. I see, So you're half Sakis and half George. You play football and you study economy. Ο Τοκούντα είναι αυτό που λέμε ζογκλέρ στο ποδόσφαιρο, δηλαδή το παιδί που θα πάρει την μπάλα και θα κάνει τα μαγικά του. Για την μπάλα στα πόδια δεν τον έπιανες με τίποτα, πάρα πολύ καλός και τρομερά δεξιοτέχνης. What football team you support outside of Japan? Of course, Pauk. Pauk? Yes, Pauk is it. Αυτή τη φορά αφήσαμε την τρελή κίνηση των δρόμων και κατεβήκαμε στο μετρό όπου θα αντιμετωπίζαμε μια μεγάλη πρόκληση. Να βγάλουμε εισιτήριο. Έτσι φτάσαμε στον προορισμό μας για ακόμα μια ιδιαίτερη και εντυπωσιακή γνωριμία με τον τελευταίο εν ζωή σαμουράι, τον Τετσούρο Σιμαγκούτσι. Βρισκόμαστε στην νότια πλευρά του Τόκιο και ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα για να δούμε έναν από τους παραδοσιακούς κλασικούς σαμουράι. Εδώ είναι η αίθουσα και εδώ πίσω από την πόρτα μας περιμένει ο κύριος Τετσούρο. Τατσούρο. Τετσούρο. Τετσούρο. Μην τον πεις Τατσουτσούρο. Όχι ρε, δεσίγουμε τον ποτοτό. Με έχει κατάνοσα. Είναι ο χορογράφος των σκηνών δράσης της ταινίας Kill Bill. Kill Bill. Νίκη. Τι λέει ρε. Τι να πει, καλά ρε φίλε. Εδώ Ιαπωνία. Thank you.
Hello. Hello. This is samurai way, like this, huh? Yes. Okay. And this Greek way, Miss Sakis. I'm Tetsuro. Nice to meet you. Hello, Mr. George. 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 I'm Tetsuro. Nice to meet you. Hello, everybody. Yeah. Hello. Hello. We really want to know more about the way of the samurai here in Japan. Today, let's enjoy and good experience samurai training. Samurai. Yes. Samurai, important points, balance. And samurai is Japanese symbol. Unegaishimasu. Unegaishimasu. Arigato. Why samurai wear this? Is it more comfortable? Like? It's comfortable and concentrate. Samurai is a very beautiful person. Yes, mentality, yes, body, and good person. Sit down, please. Japanese style. Every time, concentrate, because my enemy is... main weapon is like this, Japanese samurai sword. Yes, very dangerous and very heavy. Samurai's symbol is this. Forward at the same time. Yes, very good. And right hook, one step forward and attack. Yes, very good. Very, very good. Stand by and slash. And one step forward, please. Wow. Looks good. Like this. Pull. 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 Slash. Pull. Slash. Excellent. Point is very important. Like this. Move is very. Is this point Japanese sword is very solid. Yes. This point. Το βλέμμα του πελαγού έχει, δεν κουνιέται καθόλου. Και αφού εμείς μάθαμε τα πάντα μέσα σε 20 λεπτά, αφήσαμε και τον μάστερ να μας δείξει πώς γίνεται και στην πραγματικότητα. Συνηθίσει να βλέπεις κοινές δράσεις στην τηλεόραση και στη μεγάλη οθόνη. Είναι τελείως όμως διαφορετικό να βλέπεις να κάνει αυτές τις χορογραφίες με τα κατάνα και τα σπαθιά σε απόσταση 2 μέτρων live μπροστά σου.
Έτσι, βρεθήκαμε κι εμείς με τον Master Chef κύριο Γιασούντα, ο οποίος είχε το πιο γνωστό sushi bar στο Manhattan της Νέας Υόρκης για πάνω από 20 χρόνια, αλλά για καλή μας τύχη έχει επιστρέψει στο Τόκιο. Τόκιο χωρίς sushi δεν γίνεται. Μαζί μας έχουμε τον Master of Sushi. Mr. Yasuda. Yep. Hello. Hello. Do you think it's easy for people in their house to make sushi in everyday life? I think making a sushi in the house, that's almost impossible. I'm gonna make someday a salmon sushi. Touch a little bit of the vinegar with water. How do you do that? Finger movement for the making a sushi. Can you try this one now? Yeah. To eat? To eat. Try this. I got. One bite. This is different. Pinage. Hi. And this is ready again. So yes, ready. So ready. Fast. One bite. This is stick together and it doesn't fall. So that's why this is the technique of the finger. And then tighten loose. Ninja technique. No, sushi. Sushi. Yeah. So that's why to make in a sushi takes a lot of time. Yeah. This was with the wasabi, much better. Very nice. This is no special sushi. Standard or under the standard? There are different levels of sushi. This is a bluefin tuna. Come from Greek. Greek? From Greece? This is Greek tuna? Yeah. I like this one very much. And in Greek? Tonos. Tonos. You can find the Greek somewhere, you know, in this wall. We found it here. Greek tuna. Το έκανα και γέλασα. Good artist. Very good artist. And the texture of the seaweed and also the... Mr. Yasuda. Yeah. Nice, right? Ο κοσοστός ο σεφ του σούσι παρακολουθεί τους πελάτες που τρώνε και προσαρμόζει την ταχύτητα που μαγειρεύει πάνω στην ταχύτητα με την οποία τρώνε. Τι λες τώρα? So I used to teach sushi a lot. Let's say we have a sushi restaurant and we want to see if they make good sushi, if they just make fake sushi. How can we see that? Check up the balance of the rice and the fish. If it's okay to eat by, one bite. If it's too big, it's not a good thing. Once and then when you have the best taste and the best balance of the sushi, you cannot forget. People come back to the sushi bar to eat. See this? Oh, this is sushi muscle. Είμαστε στην πιο παράξενη χώρα του κόσμου, την Ιαπωνία. Είναι η διασταύρωση Σιμπούγια, η πιο πολυσύγναστη διασταύρωση στον πλανήτη. Εκεί στη Σιμπούγια, μόλις βγει κανείς από το μετρό, αντικρίζει μια γνωστή φυσιογνωμία. Όχι ανθρώπινη, αλλά ενός διάσημου σκύλου. Ήταν ένα όνειρό μου να το συναντήσω. Τον είχαμε δει κανένα δύο χρόνια πριν, είχαμε ξαναπάει με το Σάκη και θέλαμε να το ξαναζήσουμε όλοι μαζί. Αυτός είναι ο Χάτσικο, το σκυλί το οποίο έχει εμπνεύσει ένα ολόκληρο έθνος και το οποίο έχει γίνει μάλιστα και φασίνο στην ταινία. Το σκυλί το οποίο η πίστη του προς το αφεντικό του έγινε παράδειγμα προς όλους τους Ιαπωνέζους. Ακολουθούσε το αφεντικό του κάθε μέρα και πηγαίνοντας στο σταθμό. Και όταν δεν γύρισε γιατί πέθανε από καρδιακή προσβολή, ο Χάτσικο πήγαινε για τα επόμενα χρόνια της ζωής του στο σταθμό και τον περίμενε. Το ξέρες? Το ξέρα, έχω δει την ταινία. Α, έκλαψες. Είναι αλήθεια, πες, έλα. Ένας αληθινός άντρας πρέπει να μπορεί να κλαίει και να το λέει. Μια έκλαψα, ρε όχι γιατί έκλαψα. Γιατί ο Χάτσικο είναι ήρωας. Όχι έκλαψα, κοίταμε λίγο. Έβαλα και φουστανάκια και έκλαιγα σαν κοριτσάκι. Χατσικούλης. Πάρτε παράδειγμα και αυτό το Χάτσικο. Ναι, να είστε πιστοί.
Η διασταύρωση Σιμπούγια θεωρείται ως η Times Square του Τόκιο με πολλά φώτα, διαφημιστικές πινακίδες και ατελείωτο κόσμο. Τι λέει ρε! Τι να πει, καλά ρε φίλε! Εδώ η Ιαπωνία! Η Ιαπωνία, ναι. Πολυκοσμία ρε φίλε! Όχι ρε, καλά ρε, προπεδάκι ρε! Α ναι! Χαλαρά! Χαλαρά! Εντάξει! Από πού είσαι? Από την Κρήτα, τα Χανιά. Ε, είδες... Έλα ρε Χανιό, έλα ρε φίλε, έλα ρε μου. Ρε πονάν τα παλικάρια. Εσύ τι κάνεις εδώ δηλαδή? Βασικά εγώ σπουδάζω στο Λονδίνο, μετά δούλευα εκεί πέρα για επενδυτικές τράπεζες και μετά που έπεσε το Lehman Brothers. Αυτή η Lehman Brothers ήταν δύο αδέρφια, δεν πέσανε. Σίγουρα. Πέσανε, χτυπήσανε, σπάσανε το πόδι τους. Εμείς έχουμε δουλειά. Είμαστε από τη Σιρήνα την παραγωγή με τις τσόντες και γυρνάμε τσόντα στην Ιαπωνία. Ελλάδα ρε, πλάκα σου κάνουμε, Ελλάδα. Δεν μπαίνεις στο ίντερνετ καθόλου, δεν βλέπεις τίποτα. Πόσο καιρό έχεις δάξει ελληνική τηλεόραση? Έχει 5 χρόνια που είμαστε στον Αλφα, δεν βλέπεις? Συγγνώμη παιδιά, αλλά με έχει φάει ζωή. Ειδήσεις στον Αλφα δεν έβλεπες πολλές. Ο Γιώργος ξεκίνησε, έλεγε ειδήσεις στον Αλφα πριν 5 χρόνια. Δεν σου θυμίζω κάποιον. Πόσο χρόνο είσαι? 35. Δεν σου πηγαίνει. Το πολύ 34 σε έκανα. Αλήθεια? Ναι. Οι Ιαπωνέζες είναι. Για πώς την Ιαπωνία. Είναι εύκολες γυναίκες ή δύσκολες? Τηλέφωνο δίνουν εύκολα. Πάμε να δούμε λίγο συγγνώμη. Εγώ λέω θα το πάρει. Στοιχηματίζω 200 γεν. Do you have a phone number? I mean, I can call you, go for a drink. Come on, like, drink. Okay, no drink. Πες της ότι είσαι απόγονος σαμουράι. Έχει αγόρι, τι να κάνω. Να σου πω κάτι, ξέρεις αυτό που λένε ότι παντού υπάρχει ένας Έλληνας, το ξέρεις ρε φίλε? Έλατε, ναι, όντως. Βλέπεις. Μετά πολλά και τις συζητήσεις, νύχτωσε και έπρεπε να ζήσουμε μια κλασική νυχτερινή έξοδο. Και αυτή περιλαμβάνει για τους Ιαπωνέζους ένα πέρασμα από ένα καραόκε μπαρ. Where are you from? I'm from Nigeria. Nigeria. We're looking for karaoke bar. You know karaoke bar? Πρώτος όροφος λέει αυτό, το άλλο εκεί μπαράκι, το άλλο καραόκε. Για πάμε να δούμε. Εκεί όμως τα καραόκε δεν είναι όπως τα ξέρουμε στην Ευρώπη, αλλά είναι μικρά πριβέ δωματιάκια όπου μπαίνει κανείς με την παρέα του και δίνει ρεσιτάλ. Είστε έτοιμοι να αποδεχτείτε αυτή τη λαϊκή φωνή? Πάμε να τα σειράσουμε με τον Σάκη, τον Παλώνη και τον Γιώργο τον Σερβιέτα. Πάμε να πούμε το επόμενο κομματάκι αφιερωμένο σε όλους εσάς. Καλησπέρα Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας αγκαλιάσουν αδερφέ Καρδάση. Αδερφέ Καρδάση. Με τον Γιώργο πάμε πίσω πάρα πολλά χρόνια. Και σήμερα έχουμε ένα μόνο σκοπό. Να περάσουμε όλοι καλά. Φύγαμε. Έλα καλημέρα κλείδες. Τώρα μην πατάς το play. Lord, we chained our hearts in vain. We jump, never asking why. We kissed our girl under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a life running for my life. I will always want you. When you kiss me, it says, when the night has come and the moon is the only light we'll see. Can you hear me? Hello? Τελειώσε η ώρα, τέλειω να κάτσω. Δικιά σου ώρα τελειώσε, παίζεις ρε. We want more. Three beers? Three beers. One more hour. Whoa!
open the door and you go far away. Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Να το τελεί. Γιατί περίεργα την είδα. Έτσι. Και ποια θυσία, ποια θυσία έχει κάνει αυτή. Ούς αγόρι μου. Να ρίμα, ρίμα. Horses, this is the place to go. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. Cause we are the champions of the world party. Μαζούκο Στέιτσον, ρομποτ ρεστοράντο. Άγια τον Άριγκατο. Τέτοια ώρα που είναι, βαριόμαστε να γυρίσουμε πίσω στο διάμερο. Είναι μακριά το Τόκιο, τεράστιο. Οπότε λέμε να πάμε να κοιμηθούμε σε αυτά τα κάψουλ χοτέλ. It's like this, a capsule. Είτε the capsule, same this one. Perfect, we take two. Θα λέμε το πρωί. Σίγουρα δεν είναι κάτι για να πας διακοπές, δεν το συζητάω, δεν μπορείς να μείνεις εκεί. Αλλά μία πολύ καλή και βολική εξυπηρέτηση για το αν θες έναν γρήγορο ύπνο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι γρήγορος, νομίζω ότι είναι πολύ καλός. Σαν τάφος είναι. Here? Me here. Here. Κοίτα, ας θα κάνουμε πάνω κάτω με τον Ιαπωνέζο. Good night. Good night. Είναι άνετο. Καθαρά σαντόνια έχει, τηλεόραση. Good night, everybody. Έτσι έκλεισε για εμάς μία περιπέτεια στο Τόκιο. Και την επόμενη μέρα ανεβήκαμε για ακόμα μια φορά στο αεροπλάνο για να κατευθυνθούμε νότια στην Οζάκα της Ιαπωνίας. Γενικώς ξέρετε ότι προτιμάμε τις φθηνές επιλογές. Το πιο φθηνό απ' όλα είναι το Couchsurfing. Και τώρα πάμε να βρούμε με το μετρό τον Ματ, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από το ίντερνετ, ο οποίος θα μας φιλοξενήσει στο σπίτι του. Κούτρα, τζάμπα, τίποτα, μηδέν. Όταν τον κοιτούσε στο Skype. Κοιτούσε πίσω το σπίτι, πες να δείτε λίγο, έβλεπες, πες. Καθόταν στην κρεβατοκάμαρα με την κοπέλα του, του είπα thank you very much που θα μας φιλοξενήσει, χάρηκε πάρα πολύ και θα τον γνωρίσουμε τώρα για πρώτη φορά από κοντά σε λίγο. Μόλις ανεβήκαμε γύρω στα 150 σκαλιά, για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Ματ! Ρώτα, μαγείρεψε, έκανε τίποτα. Καθόλου. How are you, man? Καπαστίτσιο, έκανε. We just arrived in Bombashi station. Το βλέπεις και το μαύρο αμάξι. Ταξί λέει. Έχει χρόνια πάνω καλή δουλειά, να ξέρεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεκτό, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Ο ένας είναι του ταξί και της επισημότητας και ο άλλος του μετρό και του λεωφορείου. Ο Γιώργος ο απαιτητικός. Μα αν είναι δυνατόν. Μα δεν το πιστεύω ότι θέλω να πάρω ταξί. Πόσα κιλά ξεκίνησα την εκπομπή και πόσα είμαι τώρα. Πες το τώρα. Λοιπόν, θα τα πάρω όλα πάνω. Φέρε κι άλλα. Φέρε. Πάμε. Λοιπόν, νομίζω από εκεί, από εκεί είναι. Thank you very much. I'll wait for you here. Έρχεται εδώ για να δείτε τι καλό παιδί που είναι. Παλικά, ψυχούλα. Διότι. Travelers. Travelers, airplane, boom, here, εδώ, εκεί, παραπέρα, Ινδία. Νέα Ζηλανδία ήμασταν να δεις. Πηδούσαμε 100 μέτρα γκρεμό. Τα πίνεις λίγο, παππού, τα τσούζεις λίγο. Τα τσούζεις, μυρίζω εγώ, μυρίζω. Εκεί σάκε, σάκε. Σάκε. Για τι παλικάρεις εσύ. Τι παλικάρεις εσύ. Άρε παππούδι, είσαι αλάνι ρε. Είσαι αλάνι. Matt! Hello, my friend. I'm George. George. Nice to meet you, my friend. A pleasure, pleasure. Yeah, yeah. It's Zakis and George. Zakis and George and Theo. Pleasure, mate. George, the camera. George. I've got a degree in international relations. I love traveling. I love it to death. I only thought I'd come to Asia to teach English for like a year or two. I've done couchsurfing for almost 8 years. Every couple of days, I'd have couchsurfers here. And my profile is only on maybe. Fridge is open, kitchen's open, apartment's open. See a space, use it. Restroom to the left, shower to the front, switches in the middle. This couchsurfing for me has been just full of just great experiences. How come a guy who has never met two guys in his life just opens his house,
And he says, okay, guys, come here, four of you actually, and you can stay in my apartment. Love of people. Love of helping people. I like to help people. I like to meet good people. So you take the time to look at my profile. You take the time to choose me out of a group of people, and then I can afford you my time. Like, not afford you my time. I want to give you my time. Ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το couchsurfing είναι βασικά ένα μέσο για να γλιτώσεις χρήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου, δεν είναι μόνο αυτό. Σου δίνει την δυνατότητα να κάνεις κάποιους καινούριους φίλους και με αυτούς τους ανθρώπους που σε φιλοξενούν να ζήσεις εκείνη την περιοχή, εκείνη τη χώρα, μέσα από τα μάτια των ντόπιων. Το ίδιο βράδυ πεταχτήκαμε να τσιμπήσουμε κάτι και να συναντήσουμε έναν παλιό φίλο του Γιωργάκη, τον Ταϊτσί. Και επειδή τα ταξί κοστίζουν πολύ για να πάμε μέχρι εκεί, η καλύτερη λύση είναι το ποδήλατο. Ωραία, φίλε! Ο Γιωργάκης και ο Ταϊτσί σπουδάζαν μαζί στην Αυστραλία. Το Couchsurfing λοιπόν είναι μια παγκόσμια κοινότητα με πάνω από 5 εκατομμύρια μέλη, όπου κάποιος μπορεί να ζητήσει φιλοξενία από κάποιον οπουδήποτε στον πλανήτη, για να ζήσουν όλοι τους αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Το πρωί μας βρήκε να κοιμόμαστε στο διαμέρισμα του ΜΑΤ, ο ένας πάνω στον άλλον κυριολεκτικά. Ετοιμαστήκαμε και βγήκαμε για μια βόλτα στην Οζάκα. Αρέσουν πάρα πολύ τα λουλούδια, όπως και σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να αρχίσουμε να δίνουμε τα λουλούδια ένα-ένα στις Ιαπωνέζες και να δούμε αν θα χαμογελάσουν. Γιατί μας αρέσει να βάζουμε χαμόγελα στις ζωές των ανθρώπων. Δεν υπάρχει όμορφο τριαντάφυλλο αυτό. Το γυρνάω Ελλάδα. Πρέπει να το δώσω κάπου. How do I say to a girl, I only want your smile? Guardate così. Guardate così. Guardate così. Guardate così, cara. Come on, smile. It's a big smile. Μπορώ να μοιράζω όλη μέρα. Καταρχήν έχεις δει ότι έχω πάει σε τρία ζευγάρια και φεύγουν. Αποκλείεται. Φοράτε χωσίκαρα, okay? Smile. Πώς ένιωσες που ένας ανθρώπου να χαμογελάνε? Εμένα περιμένανε να χαμογελάσουνε. Περιμένανε γιατί εδώ οι Ιαπωνέζοι είναι λίγο μουντρούχοι. Είναι στάνταρ. Oh no, what's the important thing? They smile. They smile, man. Το χαμόγελο τελικά είναι σημαντικό.
για όλους μας. Και εμείς, με ένα μεγάλο χαμόγελο, πήγαμε να πάρουμε το ταχύτατο bullet train για να πάμε από την Οζάκα στο Κιώτο. Το πιο γρήγορο τρένο του πλανήτη, νομίζω δηλαδή. Σε 31 λέει θες, αγόρι μου. Δεν πειράζει που άρχισες. Δεν πειράζει. I'm so sorry, man. Εντάξει, sorry. It's okay. But, like, why? What happened? Why did you, like, we've been waiting for an hour? Ο Ταϊτσί είναι αυτό που λέμε ψυχούλα. Ένα παιδί πάρα πολύ ευγενικό. Η ταπεινοφροσύνη του δεν του επιτρέπει ούτε ένα δευτερόλεπτο να σταθεί λίγο πιο ψηλά από σένα. Το Κιώτο είναι γνωστό για την απίστευτη φυσική ομορφιά του, αλλά και τους πολλούς βουδιστικούς ναούς που μπορεί κανείς να αδειάσει το μυαλό του κάνοντας διαλογισμό. The Buddha said it's the most easy way to get the emptiness or nothingness to do meditation. Buddhism, or especially Zen Buddhism, is absolutely not the spiritual one. It's just training. That's a culture. Good. All good. Good. Είμαστε στο Κιώτο και έχουμε έρθει σε μια περιοχή, την Γιόν, όπου ο Ταϊτσί μας είπε ότι ίσως είμαστε αρκετά τυχεροί και δούμε κάποια γκέισα να περνάει και να περπατάει τους δρόμους, γιατί εδώ είναι η περιοχή που κινούνται. I have to say, it's really, really strict and they are really, really busy. So we cannot talk to them. If we pay. We don't want to get like cheeky-cheeky with the gays and pay them. Just like, hey, hello, how are you? No. She don't want, I won't. Cheeky-cheeky? Cheeky-cheeky with a geisha. A geisha is no prostitution. Let's go find some geishas, but you lead the way. Ξεκινήσαμε μια αναζήτηση χωρίς να ξέρουμε αν τελικά θα τα καταφέρουμε. Έπρεπε να βασιστούμε λιγάκι και πάνω στην τύχη. Λοιπόν, έχουμε κάνει το γύρο τετραγώνου 2 φορές και δεν έχουμε βρει ούτε μία γκέισα. Ένας νίτζα πήδηξε από εδώ, από εκεί, αλλά γκέισα τίποτα. Still, we got like have hope. 1, 2, 3, zero! Let's go. Now we got the motivation.
Είναι η πιο ωραία γκέισα του πλανήτη. Hi, can we take one picture? Ώσπου κάποια στιγμή, από το πουθενά, τις είδαμε μπροστά μας. Βρήκαμε κανονικές γκέιζες, δεν πιστεύω. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μάθεις την κοπέλα μου πώς να συμπεριφέρεται. Σε παρακαλώ, έλα στην Ελλάδα. Έχω ψαρώσει, έτσι. That's a real one, that's a real. Είδαμε γκέισα, ρε φίλε, στο Κιώτο! I feel alive! Είδαμε την γκέισα. Νομίζω ότι το ταξίδι μας στην Ιαπωνία ολοκληρώθηκε, αδερφέ. Εκεί που απελπίστηκες και λες, εντάξει, βρήκαμε την αληθινή γκέισα, από πού παίρνουν και άλλες δύο. Μας αγαπάει ο Θεός. Ολοκληρώθηκε τώρα το ταξίδι μας στην Ιαπωνία. Ολοκληρώθηκε. Έτοιμοι για νέες περιπέτειες. When the night has come. When the night has come. Οι Ιάπωνες είναι σίγουρα ένας λαός διαφορετικός με τις ιδιαιτερότητές του και πολλά πράγματα που εμείς δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποτέ. Πάνω απ' όλα όμως, είναι ένας λαός που έχει σεβασμό για τον άνθρωπο και την ίδια τη ζωή. Έτσι κι αλλιώς όλοι μας είμαστε διαφορετικοί με το δικό μας τρόπο. Και αυτή τη διαφορετικότητα είναι καλό να τη σεβόμαστε. Μέχρι τον επόμενο διαφορετικό προορισμό μας, να θυμάστε. You only live once. Τρέχει να δει. Αυτός το πήρε. Αυτός. Ναι. Αποφυλακίστηκα χθες και λεφτά για σέρες. Ναι. Κτέλ. You know κτέλ, σέρες. Ένα ευρώ, αν του δώσουμε ένα ευρώ θα πάει τρένο ως σέρες. Σκουλικομυρμικό τρύπα. Σκουλικομυρμικό τρύπα. Σκουλικομυρμικό τρύπα. Ήρθε η ώρα να περιποιηθούμε τους εαυτούς μας. Ήρθε η ώρα να κουρευτούμε. Και έχω μπροστά μου το πρώτο θύμα. Σε κάνω φίλε πολύ στυλά το να ξέρεις. Αδερφέ, σε όλο μια τελευταία πινελιά. Πάλι έφτυσες. Φυσάω ρε, δεν φθήνω. Του, αυτό ακούω. Έτοιμος σας αδερφούλη. Και όπως κάνανε παλιά, ξεχάσετε το στιγματάκι. Δεν ήταν καλό αυτό, ήταν καλύτερο. Δεν το πιστεύεις, ε. Δεν το πιστεύω εσύ. Καλύτερο. Τι λες τώρα, αδερφέ. Αυτό είναι πολύ μπροστά. Θα με κουρεύεις εσύ από εδώ και πέρα. You know trams? Good shit.